Πολύ αγαπημένοι φίλες και φίλοι γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο όπου θα δούμε ένα ακόμη προϊόν και θα κάνουμε μαζί το unboxing. Είναι η βάση στήριξης να το πω έτσι η οποία είναι από την εταιρεία Satechi. Αυτό είναι ένα μεταλλικό προϊόν το οποίο μπαίνει κάτω από το laptop κυρίως για να το σηκώσει λίγο πιο πάνω, όχι κατά βάση για να μπορεί να έχει καλύτερο αερισμό στη ροή του αέρα δηλαδή αλλά για να μπορεί να σηκωθεί η οθόνη λίγο πιο πάνω ή ίσως και το πληκτρολόγιο σε αυτούς που βολεύει για να μην κουραζόμαστε τόσο πολύ και να μην είμαστε σκημένοι ή να μην έχουμε λάθος στάσεις σώματος. Η συσκευασία είναι αυτή εδώ, την ξαναδείχνω. Το προϊόν το συγκεκριμένο έκανε 39 ευρώ και 90 λεπτά και στο ίντερνετ που το κοίταξα δεν είχε μεγάλη διαφορά από αυτή την τιμή. Αυτό λοιπόν είναι όλο από αλουμίνιο, έχει ποδαράκια που είναι πλαστικά για να μην γλιστράει και είναι και αρκετά σκληρό, να το πω έτσι, ως προς το κομμάτι του, του να ανοίξει, άρα δεν θα έχουμε θέμα στο να, να, το στηρίζουμε, να το, να το βάζουμε για να βάλουμε τον υπολογιστή από πάνω και να ανοίγει το πόδι, θα μένει στο ύψος που το θέλουμε. Unboxing, unboxing με την έννοια του να σκύψουμε και την ταινία δεν μπορώ να σας κάνω, γιατί όταν πήγα στο κατάστημα και το αγόρασα, του ζήτησα να το ανοίξουμε εκεί πέρα, επειδή αυτό στη σελίδα τους έλεγε ότι μπορεί να αντέξει μέχρι 15 ίντσες λάπτοπ. Συγκεκριμένα εγώ το έψαχνα για το MacBook Pro 16 ίντσες που έχω το 2019. Εδώ έλεγε ότι μπορεί να πάει με, να στηρίξει, να αντέξει μέχρι το MacBook Pro τις 15 ίντσες. Δηλαδή το προηγούμενο μοντέλο. Οπότε του ζήτησα να το ανοίξουμε στο κατάστημα για να είμαι σίγουρο ότι θα το αντέξει με το εκθεσιακό το δοκιμάσαμε το προϊόν τον υπολογιστή που είχαν εκεί πέρα είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπετε. Τώρα βέβαια είναι κλειστό, δεν είναι ανοιχτό. Έχει αυτό εδώ πέρα το πλαστικό που είναι αντιοριστικό, άρα δεν θα γλιστράει. Αυτό εδώ από πάνω, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι για να κουμπάει το λάπτοπ, για να μην κουμπάει απευθεία το μέτωλο, γιατί αυτό, όπως είπαμε και πριν, είναι όλο αλουμίνιο. Και είναι και αυτά εδώ πέρα που είναι επίσης πλαστικά για να μην γλιστράει, όπου ουσιαστικά μπαίνει το λάπτοπ εδώ και εδώ είναι που κρατάει κόντρα, που λέμε και στηρίζεται για να μην φεύγει. Αυτό ανοίγει έτσι. Δεν έχει συγκεκριμένες θέσεις που μπορεί να μπει, δηλαδή δεν έχει συγκεκριμένες υποδοχές, άρα να πάει ένα, δύο, τρία. Το ανοίγεις όσο θέλεις, άρα μπορεί να μείνει και σε εντελώς όρθια ε, Μπορεί να ανοίξει και τόσο. Αυτό εδώ είναι το μέγιστο που μπορεί να πάει, δεν ανοίγει περισσότερο και από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή έχει και αυτά εδώ πέρα τα τέσσερα ποδαράκια που έχει από κάτω, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και εντελώ flat, να μην χρειάζεται δηλαδή να σηκώσουμε τον υπολογιστή πιο πάνω. Αυτό βολεύει για να το πιάνουμε από εδώ και αυτό εδώ πέρα που βλέπετε είναι για τα καλώδια, άρα δηλαδή μπορούμε να το βάλουμε έτσι και να περνάνε τα καλώδια από εδώ πέρα μέσα για να μην τα έχουμε χύμα από πίσω, να είναι συμμαζεμένα. Το μηχάνημα σαν μηχάνημα Κάθετε έτσι, θα σας το δείξω εγώ τώρα, εδώ, ωραία. Λοιπόν, δείτε το και από το πλάι. Κάθετε έτσι, σηκώνεται δηλαδή η οθόνη πιο πάνω. Αν το δείτε μπροστά σε μένα για να έχετε και μία εικόνα σχετικά, εδώ και εδώ. Τώρα είναι με το stand εντελώς ανοιχτό. Θα μπορούσαμε α πούμε να το βάλουμε και σε ορθή γωνία. Άρα αν πάει σε ορθή γωνία, σηκώνεται πιο πάνω, είναι εδώ. Ενώ υπό άλλε συνθήκες, αν δεν είχαμε αυτό, το λάπτοπ θα ήταν εδώ, σε αυτό το ύψος. Βολεύει, γιατί όπως είπαμε δεν καμπουριάζουμε για να είμαστε έτσι. Είμαστε λίγο πιο καλά και δεν κουραζόμαστε, δεν νιώθουμε αυτή την καταπώνηση, τη σκελετική που υπό άλλε συνθήκες θα είχαμε γενικότερα σαν χαρακτηριστικά δεν έχει κάτι διαφορετικό ή κάτι επιπλέον που θα μπορούσα να σας πω. Το τονίζω και πάλι ότι αυτό είναι αλουμίνιο, είναι από την εταιρεία Σατέτσι. Αυτό σαν εταιρεία, να το πω έτσι, όχι αυτό το προϊόν, σαν εταιρεία δεν την έχω βρει σε πάρα πολλά μαγαζιά. Την έχω βρει κυρίως στα καταστήματα της Apple, όπου πέρα από αυτό έχουν και hub, έχουν και άλλα στοιχεία ή αντικείμενα ή προϊόντα της εταιρείας και σε κάποια άλλα, αλλά όχι πάρα πολλά. Αυτό είπαμε και πάλι ότι κάνει 39-90. Νομίζω ότι ίσω και να είναι λίγο τσιμπημένο, αλλά σίγουρα είναι χρήματα που δεν θα τα μετανιώσει κάποιο γιατί θα βολέψει. Θα το χρησιμοποιήσει, θα ξεκουράσει. Οπότε σε κάθε περίπτωση το συστήνω. Αυτά λοιπόν από εμένα για το συγκεκριμένο προϊόν. Δεν έχω να σα πω κάτι παραπάνω. Είναι μια αγορά που συστήνω εφόσον σα χρειάζεται και δεν κάνει μόνο για Mac κάνει για όλους τους υπολογιστέ και θεωρώ ότι την κατασκευή που έχω κρίνει και έχω δει ότι δεν ε, θα έχετε θέμα, έχει αρκετά μεγάλο βάρο. οπότε είναι αγορά, για μένα είναι αγορά. Ωστόσο, ό,τι χρειάζεστε, μου το λέτε στα σχόλια, μου το γράφετε, με ρωτάτε, θα χαρώ πάρα πολύ να σας απαντήσω. Μέχρι το επόμενο βίντεο, καλή συνέχεια, μείνετε ασφαλείς και θα τα ξαναπούμε. Σας χαίρετε προς το παρόν, γεια σας.